Εντάξει. Υπάρχει μεγάλη πίεση στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής. Επιθυμεί να έχει αυξημένο ρόλο στα Βαλκάνια, όπως το γνωρίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Επιθυμεί να πιέζει διαρκώς την κατάσταση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, και για το γεωστρατηγικό της, για τις γεωστρατηγικές της βλέψεις και για τις βλέψεις να έχει ένα σοβαρό ρόλο στους ενεργειακούς δρόμους και στα πεδία εξορίξεων. Και στο εσωτερικό της χώρας υπάρχουν πάρα πολλές πιέσεις. Το εσωτερικό μέτωπο μπορεί να βρίσκεται σε καταστολή, σε κατάψυξη, αλλά δεν πάβει ποτέ να έχει τη δική του δυναμική. Για να επιμείνω λίγο εδώ, όταν έχεις ένα σταθερά, ας πούμε, προκλητικό γείτονα και προβαίνει όχι μόνο σε κινήσεις αλλά και σε σκληρές διατυπώσεις και σου λέει. Παρολογικές ορισμένες φορές. Πες το, μην τρέπεσαι. Είναι δικά μας. Μια απάντηση τύπου δεν ξέρεις ούτε γεωγραφία αρκεί ή μήπως είναι αρκετά light για να την ακούσει και να την κατανοήσει ο Τούρκος γείτονας? Κοιτάξτε, είναι σταθερή η τακτική της Τουρκίας. Και τελευταία χρόνια και του Ερντογάν να χρησιμοποιεί αυτή την σκληρή γλώσσα όχι μόνο απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι σε όλους. Το εντυπωσιακό είναι των τελευταίων ενός-δύο ετών, τριών, ότι αυτή τη γλώσσα που υπερβαίνει κάθε όριο και πολιτικής και διπλωματικής αυρότητας ή τυπικότητας, είναι ότι μιλάμε αυτή τη γλώσσα και στους Γερμανούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Αμερικάνους. Ναι, αλλά εμείς τον έχουμε γείτονα όμως τώρα, κύριε Ξηδάκη. Βέβαια, εντάξει, και η Γερμανία και η Ευρώπη έχει το θέμα της με τον κύριο Ερντογάν, γιατί είναι το θέμα το μεταναστευτικό στη μέση. Δεν είναι και μόνο τον το μεταναστευτικό. Είναι λίγο καρότο και μαστίγιο. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, με πρώτη Γερμανία, έχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Έχουν επενδυμένα δισεκατομμύρια στην Τουρκία. Τους ενδιαφέρει και η αγορά της Τουρκίας. Ναι. Για μας δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εμείς δεν έχουμε αυτά τα οικονομικά συμφέροντα. Εμείς όμως έχουμε προκλητικό και επιθετικό γείτονα. Ακριβώς. Ο οποίος όποτε έχει την κρίση στο εσωτερικό του, έτσι τουλάχιστον ερμηνεύεται, εξάγει τη δικιά του κρίση προς το Αιγαίο. Δηλαδή πουλάει μετά ένα τσαμπουκά προς εμάς. Προσοχή θέλει και στεναρές απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι τόσο στεναρές πάνω σε αυτό που λέει ο Κώστας, γιατί νωρίτερα ο αρμόδιος συντάκτης μας έλεγε ουσιαστικά για την περιοχή εκεί των Ημείων ότι σιγά σιγά αυτό έχει περάσει ούτε αυτήν την γκρίζα ζώνη. Πότε έγινε αυτό? Όχι, δεν έχει περάσει. Δεν έγινε αυτό. Το θεωρούν αυτή η γκρίζα ζώνη. Όχι, ναι, ναι, ναι. Για τις πράξεις τους μας είπε. Ναι, οι ίδιοι λένε ότι είναι δικά τους, δηλαδή τα υβραχονισίδα είναι δικά τους. Δεν είδατε την ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μακρά παράδοση. Είναι από το 1996 πρώτο προκλήθηκε επεισόδιο στα Ήμια και μετά κατόπιν στη Μαδρίτη αποκρισταλώθηκε μια θολή εικόνα, ας πούμε, για το Αιγαίο. Ειρηνεύθηκε όλη η κατάσταση, έγινε ειρήνευση, έγινε ησυχία, αλλά έκτοτε έχουμε κάποιες διαρκείς ασάφειες και έδαφος για την επιθετικότητα της Τουρκίας, τουλάχιστον διπλωματική. Άρα η ερμηνεία για εσωτερική κατανάλωση που κάνουμε συχνά, μήπως είναι, κύριε Υπουργέ, αρκετά εύκολη? Μήπως τα σύνορα της καρδιάς τους, όπως τα λένε οι Τούρκοι γείτονες, είναι πιο κοντά στα θέλω τους και στην πραγματική τους επιδίωξη? Όχι, εσωτερική κατανάλωση πάντα είναι ένα κίνητρο. Αλλά δεν ρισκάρεις θερμές κινήσεις που οδηγούν στα όρια ενός θερμού επεισοδίου μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Όταν υπάρχει μια γενικότερη αποσταθεροποίηση και πίεση από εξωγενείς παράγοντες, το οποίο το αισθάνεται πάρα πολύ έντονα η κυβέρνηση Ερντογάν, το καθεστώς Ερντογάν αυτή τη στιγμή, τότε έχεις πολύ ισχυρότερα κίνητρα για να κινηθείς σε πολλά μέτωπα. Εξού και οι δηλώσεις του αρχηγού του τουρκικού επιτελείου, ότι μπορούμε να αντέξουμε και δύο μέτωπα και δυόμιση κτλ. Εμείς ανησυχούμε τώρα, ως Ελλάδα, ανησυχούμε από τις κινήσεις των γειτόνων ή νιώθουμε πολύ σίγουροι ότι έχουμε μια Ευρώπη η οποία είναι κοντά μας, θα στηρίξει τα ευρωπαϊκά σύνορα? Πρέπει να το πάμε πιο επιθετικά το πράγμα, ή θα παρακολουθούμε να παίρνουν έτσι τα 24 ώρα και τα 15 ημέρα και απλώς τα ερμηνεύουμε?
Κοιτάξτε, πάντα αυτές οι κρίσεις αποκλιμακώνονται. Το θέμα είναι πάλι σε έναν πόλεμο διπλωματικών εντυπώσεων αν θα δείξεις ότι κάνεις εσύ πίσω πρώτος. Το να κάνεις όμως εσύ ένα πρώτο, μια αντεπίθεση, ένα αντεπιθετικό βήμα, δεν ξέρω σε τι θα ωφελήσει. Πρέπει να είμαστε σταθεροί, πολύ σκληρά αμυντικοί, στεναροί, σε όλα τα διεθνή φόρα, στις διμερείς σχέσεις δυνατοί. Τώρα φάνηκε ότι με την επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο ομολογό του, με τον Γιλντιρίμ. Ο οποίος πήρε ο ίδιος τηλέφωνο. Ναι. Έδωσε σήμα, πήρε τηλέφωνο. Έχει γνωρίζουν και αυτοί, το ξέρουν το παιχνίδι. Έτσι, ότι... Να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Φυσικά. Θα... Και θα πει ότι και οι δικοί σας εκεί του λιμενικού δεν πρόσεξαν. Ωραία. Αυτό είπε ότι τέλος απαντήσαμε. Ναι. Απαντήσαμε. Και να συναντηθούν οι δύο αρχηγοί για ΕΘΑ. Για την αποκλιμάκωση. Για την αποκλιμάκωση. Είναι ένα βήμα. Ξέρουν. Έφτασε σε κάποιο σημείο. Υπάρχει ένας παράγοντας μικρός του τυχαίου, αλλά το κλιμάκωσαν, το έφτασαν και ήξεραν πού θα σταματήσει αυτό, πού θα αρχίσει να μαζεύεται. Ναι. Αυτό που λέτε τώρα το τυχαίο, βέβαια το τυχαίο, μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, κάποια στιγμή μπορεί να δημιουργηθεί ένα θερμό επεισόδιο, να υπάρξει κάτι παραπάνω από μια σύγκρουση και μετά εκεί πέρα μετά δεν μπορείς να κάνεις μόνο ερμηνείες. Δηλαδή, φταίγατε εσείς, φταίγαμε εμείς, αυτό φτάσουμε, το μαζεύουμε. Μην φτάσουμε στο σημείο να. Τα διπλωματικά. Να το μαζέψουμε, αυτό εννοούμε. Ναι, γιατί μας έλεγε ο Ρώσος Σιδέρης, συγγνώμη νωρίτερα, ότι πήγαινε κατευθείαν ο Τούρκος καπετάνιος να εμβολήσει στη μέση το ελληνικό πλοίο, αλλά ήταν γρήγορος ο καπετάνιος, κατάλαβε τι συνέβαινε και έτσι είχαμε το μικρότερο δυνατό κακό. Ναι, γι' αυτό είπα ότι σε ένα βαθμό υπησέρχεται και το τυχαίο. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να μην είχε εντολή να πάει να διεμβολήσει, αλλά αυτός για να γίνει ήρωας, για να φανεί, και ποιος θα τον μάζευε μετά. Θα είχαν προχωρήσει ένα κλικ παραπάνω. Νομίζω ότι πάει για αποκλιμάκωση ήδη. Ακόμη και οι χλιαρές αντιδράσεις των ξένων παραγόντων ή μετριοπαθείς, αναλόγως πώς θα τις κρίνεις, δεν είναι αυτό που φαίνεται σε πρώτο πλάνο. Θα υπάρχουν ασφαλώς στο παρασκήνιο άλλες πιέσεις, άλλες παρενέσεις, και εν πάση περιπτώσει τη στιγμή που το ΝΑΤΟ σκέπτεται και δρά τόσο ενεργητικά για τη διεύρυνσή του, ήταν κωμικό δύο σπουδαία μέλη, και η Ελλάδα και η Τουρκία, ναι, να βρίσκονται σε τροχιά. Εν τω μεταξύ είναι και ο κύριος Ζάεφ τώρα εκεί, σε επίσκεψη. Βέβαια, γι' αυτό σας είπα. Όλα είναι κάπως έτσι. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή, για μας έχει σημασία όχι μόνο το Αιγαίο και η Κύπρος, που είναι πάντα η πρώτη γραμμή του εδάφους και της εθνικής κυριαρχίας και των θερμών σημείων, αλλά και η αναζωπήρωση της επιρροής που ασκεί στην Τουρκία στα Βαλκάνια διαχρονικά. Σηκώθηκαν οι μουσουλμάνοι στη Βουλγαρία και ζητούν μεγάλα τζαμιά τώρα. Έχει τρόπους να μοχλεύει τα κράτη στα Βαλκάνια η Άγκυρα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπήκε αρκετά στη συζήτηση για το Μακεδονικό. Ποιοι μοχλεύουν τα Βαλκάνια και προκαλούν αποσταθεροποίηση διαρκώς. Τους συμφέρουν τα αποσταθεροποιημένα Βαλκάνια. Για να μην πούμε στα Σκόπια πολύ βαθιά. Όχι, ενώ, σε αυτό το πλαίσιο της αποσταθεροποίησης έχει σημασία. Απλώς και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει η αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση και από τον κύριο Κουμουτσάκο, ο οποίος λέει, είδατε τι έγινε στο Αιγαίο προχθές τη νύχτα, βιαστήκατε να πανηγυρίσετε τον Ερντογάν. Είχατε σηκώσει πολύ ψηλά, ας πούμε, την πρόσφατη επίσκεψη στην Αθήνα, σαν να περιμέναμε πάρα πολλά από τον πρόεδρο της γείτονος. Αυτό ισχύει, κύριε Ξηδάκη, μήπως περιμέναμε πράγματα που δεν μας βγήκαν. Είναι επιπόλαιες κρίσεις αυτές. Περιμένεις αυτό το οποίο επετεύχθη, να έχεις απευθείας επαφή με τον γείτονα. Να μην χρειάζεσαι διαμεσολαβητές και τρίτους. Να τα κοιτάς στα μάτια, να καταλαβαίνεις όσο μπορείς να καταλάβεις τι σκέφτεται. Να μπορείς να πεις τρεις κουβέντες. Αυτό είναι το μιλάω. Όλο το κέρδος είναι αυτό. Φυσικά και με τα Σκόπια μιλάς και με τα Τύρανα μιλάς. Δηλαδή, με όποιον σου δημιουργεί ένα πρόβλημα, θα του κλείνεις την πόρτα. Δεν είναι. Δηλαδή, είναι λογική λύση. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ούτε διεθνή σχέση, ούτε διπλωματία, ούτε υπεράσπιση του αλλά εθνικού συμφέροντος. Δεν είναι λογική λύση. Όταν όλοι οι άλλοι προχωρούν σε πράξεις. Στη διπλωματία κάνεις μόνο κουβέντα. Το επόμενο βήμα είναι ο πόλεμος. Όχι, δεν μιλάω αυτό. Μόνο κουβέντα όταν οι άλλοι κάνουν πλάξη. Θα κουβεντιάζεις ακόμα και στις. Δεν μιλάω για πόλεμο εγώ. Και στις μεγάλες πολεμικές σειράξεις. Όχι, δύο λεφτά να σας το πω αυτό για να ακούνε και οι θεατές. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Γερμανία είχε διπλωματικούς διάβλους με όλους τους. Με τους οποίους ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση και εξόντωνε πληθυσμούς. Όλοι έχουν πάντα διάβλους διπλωματικούς με όλους.
Δεν είναι λοιπόν αυτό το θέμα. Τώρα, κύριε Ξηδάκη, εγώ άλλο είπα και το καταλάβατε. Μήπως θεωρούμαστε πολύ ενδοτικοί, κύριε Ξηδάκη? Όχι, όχι. Απέναντι σε όλους. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ενδοτισμό επέδειξε η Ελλάδα το 1974. Μάλιστα. Ο Ιωαννίδης επέδειξε. Κανείς άλλος δεν έχει δείξει ενδοτισμό. Και στις πρώτες προσπάθειες αμφισβητήσεως του Αιγαίου, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Ανδρέα Παπανδρέου, σε συνεννόηση, όπως φάνηκε πολλά χρόνια αργότερα, κράτησαν μια στάση. Δεν είναι πάντα εύκολο, όχι να συνεννοηθείς, να κρατήσεις μια στάση που θα είναι διαρκώς επωφελής. Κάπου θα χάνεις, κάπου θα κερδίζεις και κάνεις ένα ισοζύγιο. Αλλά δεν υπάρχει τώρα. Αν αρχίσουμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι είμαστε ενδοτικοί, τι θα πρέπει να κάνουμε? Να σηκωθούν τα F-16 να βομβαρδίσουν τη Σμύρνη? Δηλαδή τώρα να μην είμαστε λίγο σοβαροί. Προσπαθούμε να εξασφαλίσεις κάθε εκατοστό ελληνικής γης και ελληνικής θαλάσσιας περιοχής όπου υπάρχει κυριαρχία, χωρίς να θέσεις σε κίνδυνο την ειρήνη. Υπάρχει υψηλή επιφυλακή, είναι στα κόκκινα η επιφυλακή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, είναι στα κόκκινα η επαγρύπνηση και οι ενέργειες, η εργασία που κάνουν οι ελληνικές πολιτικές υπηρεσίες και του Υπουργείου Εξωτερικών και της κυβέρνησης. Και δεν χρειάζεται να... Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε σε εγρήγορση, αλλά δεν πρέπει να αρχίσουμε να λέμε τι θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Γίνεται αυτό που μπορεί να γίνει. Απαντήθηκε η ερώτηση. Αυτό που πρέπει να γίνει. Απαντήθηκε η ερώτηση. Νοβάρτες. Πάμε την έκανα πιο κόσμια την ερώτηση, αλλά απαντήθηκε. Και στο ερώτημα που θα σας συντροφεύει μέχρι να τελειώσει αυτή η υπόθεση, είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποκαταβολής του ελληνικού κράτους, κύριε Υπουργέ? Τελικά έτσι όπως. Όσο περνούν τα 24 ώρα, αυτή η διατύπωση είναι ακριβής. Ποια είναι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που θυμόμαστε? Η Siemens είναι και τα εξοπλιστικά. Είναι και άλλα. Είναι και άλλα. Ας πούμε ότι είναι πιο μικρά. Πρέπει να δούμε πώς αυτά τα προηγούμενα σκάνδαλα, σε ποιο βαθμό έφτασε η διαλεύκανση. Αν η δημοκρατία τιμώρησε τους επίορκους και τους άπιστους, αυτούς που απίστησαν εις βάρος της δημοκρατίας και του ελληνικού λαού. Αν αποζημιώθηκε το ελληνικό κράτος και αν ωφελήθηκε συνολικά η πολιτική ζωή. Εκτίμησή μου είναι ότι εμβληματική είναι η περίπτωση της Siemens, η οποία έχει χαθεί σε μια τεράστια δικογραφία με κάποιους εμπλεκόμενους να έχουν αποδράσει στο εξωτερικό προστατευόμενοι δραπέτες, φυγόδικοι. Εχθές βγήκε μια μαρτυρία από έναν ταμείο του ΠΑΣΟΚ για κάποια χρήματα, το οποίο είναι μετά από 5, 6, 7 χρόνια. 10 χρόνια. 10 χρόνια και δεν έχει κλείσει ακόμα ο φάκελος του παραδικαστικού. Ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο είναι πολιτιακό επίσης. Δεν είναι αμυγός πολιτικό, αλλά πολιτιακό και κατά τη γνώμη μου ίσης σημασίας. Και στα εξοπλιστικά, κατά λάθος, βρέθηκε μια ουρά από κάποιους λογαριασμούς, τους οποίους είχαν κλείσει άρον-άρον στη Βουλή, λέγοντας μέσα στα πρακτικά της Βουλής είναι γραμμένο ότι μπορεί να είναι και αριθμοί τηλεφώνων και αφήστε το, έχει τελειώσει η ιστορία. Βρέθηκε και είχε για πρώτη φορά η ελληνική δημοκρατία έναν κορυφαίο πολιτικό να τον τιμωρήσει. Αυτή η αναδρομή μας κάνει απεσιόδοξους τώρα, κύριε Ξηδάκη. Μας κάνει απεσιόδοξους προς το παρελθόν. Ναι. Αφήνει μια πικρή γεύση και θέτει ένα καθήκον στην παρούσα φάση. Πρέπει η ελληνική δημοκρατία να φανεί αποφασισμένη και ικανή να είναι δίκαιη και αυστηρή. Αυτό είναι. Διότι υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες που κοιτάνε προς την πολιτεία, προς την κυβέρνηση, προς τη Βουλή, προς τους δικαστές και λένε, απαιτούν κάτι. Τώρα ζητούν πάει κάτι. Καλά το πράγμα. Έχουν γίνει λάθη, κύριε Υπουργέ? Λάθη γίνονται πάντα. Και τώρα γίνονται λάθη. Πάντα έχουν γίνει λάθη. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει τα τραγικά λάθη που να θάβουν την υπόθεση. Γίνονται λάθη κατά τη χρήση, κατά την εκφορά του λόγου. Αλλά προς το παρόν και γρήγορα πηγαίνει. Η αντιπολίτευση λέει άλλο. Ότι στους χειρισμούς είναι να τους βάλετε στο κάδρο από τη στιγμή που υπάρχουν κάποιοι προστατευόμενοι μάρτυρες, τους οποίους αποκαλούν και κουκουλοφόρους, και μαρτυρίες που δεν είναι δεμένες και ουσιαστικά λένε ότι αφού δεν έχετε αποδεικτικά, πώς βγάζετε στη σέντρα ανθρώπους που είναι σε τόσο υψηλά αξιώματα και ουσιαστικά κλονίζετε και στο σύνολο της πολιτικής με την πολιτική με ήττα. Δεν κλονίζετε τίποτα. Και στο Ισραήλ σήμερα κατηγορούν για 7η φορά τον Νετανιάχου, 12 χρόνια πρωθυπουργό.
Και η δημοκρατία δεν είναι παγκόσμια, δηλαδή φαινόμενο. Η δημοκρατία ναι. δεν κλονίζεται από την διάθεση να αποδοθεί δικαιοσύνη και διαφάνεια. Κλονίζεται από, από το εν τέλει αποτέλεσμα να μην αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχει κλονιστεί από την υπόθεση Siemens που παραμένει σκιά πάνω από τον πολιτικό κόσμο. Έχει κλονιστεί από διάφορα σκάνδαλα τα οποία έμειναν στον αέρα. Έχει κλονιστεί από την υπόθεση του παραδικαστικού που επί 10-11 χρόνια ακόμη δεν έχει κλείσει όλη η υπόθεση. Και επίσης να σας πω κάτι. Όταν ας πούμε οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι για τους οποίους ισχύει τεκμήριο αθωότητος βγαίνουν και μιλούν με τόσο βία λόγια για τους μάρτυρες, για την ίδια την διαδικασία της εισαγγελικής έρευνας και για τους εισαγγελείς που διερευνούν την έρευνα, δηλαδή για τον άλλον πυλώνα του πολιτιακού συστήματος, νομίζω ότι κατασκευάζουν ένα τεκμήριο ενοχής που δηλητηριάζει τα πάντα. Δεν θα έπρεπε κάπως να σπεράσπιστον τον εαυτό τους, τι να κάνανε, να κάτσουν να το παρακολουθήσουν. Εγώ προσωπικά και όλοι οι Έλληνες, πέρα από το ότι μπορεί να έχει ο καθένας στο πίσω μέρος του μυαλού του, επειδή σέβονται το δικαιϊκό πολιτισμό, σεβόμαστε το τεκμήριο αθωότητος. Εγώ δεν θα πω για κανέναν ότι είναι ένοχος. Μέχρι να το πει η ίδια δικαιοσύνη και να τελεσιδικήσει. Οι ίδιοι όμως καταλαβαίνω ότι είναι θυμωμένοι, ότι έχουν οργή, ότι μπορεί να είναι κατάπληκτη. Αυτό το προστατευόμενος μάρτυρας, κύριε Ξηδάκη, κοιτάξτε, φέρει όχι, σπασματικά σημεία για να μην, όπως εξηγείται, να μην αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Δεν υπάρχει τεκμήριο ενοχής. Δεν είναι ένοχος όποιος μαρτυρεί σε μια υπόθεση κορυφαία τέτοια και δεν είναι ένοχος και ο εισαγγελέας που διενεργεί έρευνα. Αν το πάμε έτσι, δεν υπάρχει τίποτε. Θα δικαζόμαστε μόνοι μας. Δεν θα καταδικάσουμε κανέναν. Έτσι είναι. Όπως πρέπει να σεβαστούμε. Πρέπει να σεβόμαστε μέχρι κεραία στο τεκμήριο αθωότητος και μέχρι να τελεσιδικήσει κιόλας μια υπόθεση. Εδώ γίνονται αγωγές διότι λες έφαγες καταδίκη. Είναι στον πρώτο βαθμό. Δεν έχει γίνει ο δεύτερος. Και δικαιώνεται αυτός ο οποίος δεν έχει φτάσει στο δεύτερο και του έχουν πει καταδικάστηκες. Εδώ γίνεται μια έρευνα. Δεν καταδικάζουμε κανέναν. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μια έρευνα εν εξελίξη. Πρέπει να το σεβαστούμε. Σιωπηλά και με σεβασμό. Κατηγορία, αυτή είναι η γνώμη. Η εντό ή εκτό εισαγωγικών στην κυβέρνηση είναι ότι επειδή στι επόμενε εκλογέ, όταν αυτέ γίνουν, δεν θα έχουμε μνημόνιο, αντιμνημόνιο, θα έχουμε βγει και από το μνημόνιο τώρα. Θα υπάρχει ένα άλλο δίπολο το οποίο θα στηθεί, η ηθική και η ανήθικη. Χωρί όμω να έχουμε φτάσει στην άκρη του νήματο, αν υπάρχουν πράγματι άνθρωποι που εμπλέκονται. Αυτή είναι η πολιτική. Ξεχνάτε τι έχει γίνει το 89. Τι έγινε το 92, τι έγινε αργότερα. Πολλές φορές πήγαμε σε εκλογές και είχαμε κρεμή σκάνδαλα. Αυτή είναι η ιστορία όμως. Δεν κατασκεύασε κανένας την Οβάρτης. Όπως και οι Siemens ήρθαν απ' έξω. Μάλιστα. Προσέκρουσε μια μεγάλη γερμανική εταιρεία στους νόμους περί ανταγωνισμού ή στα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών και βρέθηκαν στα δικαστήρια. Η Οβάρτης είναι μια εταιρεία η οποία έχει έρθει αντιμέτωπη με πάρα πολλές κυβερνήσεις σε πάρα πολλά κράτη. Με την Ινδία, στην Αυστραλία, στην Νότια Αφρική. Παντού, με την Ιταλία. Παντού γίνονται τέτοιες ιστορίες. Στη Γαλλία. Άρα, δηλαδή, τι λέμε, ότι οι Αμερικανοί κατασκεύασαν ένα σκάνδαλο για να ρίξουν φωτιά, να βάλουν φωτιά στο πολιτικό. Δηλαδή, η συνωμοσιολογία φτάνει στα άκρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί εξωγενείς παράγοντες. Δεν είμαστε περίκλειστοι σε μια φυσαλίδα η Ελλάδα. Ζούμε στην παγκοσμιοποίηση, είμαστε μέλη διεθνών οργανισμών, είμαστε μέσα στο διεθνές εμπόριο, μέσα στη διεθνή οικονομία. Πληρώσαμε την διεθνή οικονομία, την αδυναμία μας το 2008 έως το 2010. Πώς θα τη γλιτώσεις από εκεί? Συμβαίνουν πράγματα και τα οποία φτάνουν εδώ. Θα πρέπει εμείς σαν δημοκρατία να τα ξεκαθαρίσουμε. Ολοκληρώνοντας, επειδή η ιστορία τώρα πάει στην Βουλή για το σκέλος των πολιτικών και θα υπάρξει αυτή η προανακριτική, θεωρείτε ότι θα δώσει αποτελέσματα και με τη λογική του ότι μπορεί να σηκώσει η Βουλή αυτό το βάρος ή θα συντόμως θα το ξαναπιάσει η δικαιοσύνη? Νομίζω ότι η Βουλή θα πρέπει να σηκώσει το βάρος που της αναλογεί και μέσα στο πλαίσιο του νόμου και του συντάγματος όπως έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει αυτό το άρθρο 86, το οποίο δυστυχώς παράγει μόνο σκιές και δυσπιστία εκ μέρους των πολιτών προς τους πολιτικούς. Θα πρέπει να είναι πρώτη μέρημνα και της κυβέρνησης και πιστεύω όλων πολιτικών δυνάμεων στη Βουλή να αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο. Παράγει ένα είδος αντισυνταγματικότητας, αλλά κυρίως παράγει ένα είδος καχυποψίας μόνιμης προς τον πολιτικό κόσμο ότι ο ένας συγκαλύπτει τις απιστίες ή τις ανομίες του προηγούμενου.
Αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι στο μέλλον, βέβαια. Έτσι. Ναι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο η απιστία θεωρείται παραγραφήσα. Ναι. Είναι ένα ερώτημα για την δωροληψία. Τη δωροδοκία δωροληψία είναι ένα ερώτημα. Και το ξέπλυμα χρήματος, όπως είδαμε και στην. Μετήχα στην προκατακτική για τον Γιάννο Παπαντονίου, είναι υπόθεση του φυσικού δικαστή. Δεν επιλαμβάνεται. Αυτό είναι αρκετά συγκεκριμένο το νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν ερωτήματα στα οποία θα πρέπει να επιχειρήσουμε σκέψεις για τη δωροληψία. Σε μεγάλο βαθμό ξέρουμε περίπου τι έχει γίνει στο παρελθόν. Ξέρουμε τι είχε γίνει στην υπόθεση Τσοχαντζόπουλου, όπου η Βουλή για κάποιους λόγους δεν ήρθε στο ύψος των περιστάσεων σε πρώτη φάση και τον απείλαξε. Ήρθε σε δεύτερο βαθμό και τον εντόπισε αδικήματα και τον παρέπεμψε και δικάστηκε και καταδικάστηκε. Ναι. Έχουμε την περίπτωση Παπαντονίου, όπου υπήρχαν όλες οι βάσιμες ενδείξεις. Άρα, γνωρίζοντας ότι υπάρχει όλα αυτά, κάποια ροή χρήματος που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, ναι, αλλά δεν ήταν δουλειά της Βουλής να κάνει την περαιτέρω έρευνα. Ήταν δουλειά του φυσικού δικαστή. Θα σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και στο απευθείας. Την καλημέρα μας. Έχουμε τώρα εξέλιξη. Σχόλιο, έτσι. Έχουμε εξέλιξη, ναι, στο θέμα. Για όποιον άνοιξε τώρα το δέκτη του στο σπίτι του, να πούμε ότι έχουμε βγάλει νωρίτερα ένα θέμα το οποίο έχει πολλές διαστάσεις και κοινωνικές αλλά και περαιτέρω. Στο Μενίδη υπάρχει σχολείο, το 21ο Δημοτικό, το οποίο από το 1999 και τους σεισμούς, πάνω από περίπου 20 χρόνια, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ και μάλιστα κοντέινερ μεταχειρισμένα και κακή